Καλησπέρα συνάδελφοι, πήραμε αυτή την πρωτοβουλία να γίνει αυτή η συμβολική διάλεξη με τον κύριο καθηγητή Ευάγγελο Χριστοφόρου για μεθόδους μέτρησης οικού φορτίου και άλλα μέτρα πρόληψης για το COVID. Πήραμε αυτή την πρωτοβουλία γιατί οι σχολές μας είναι πλέον ένα χρόνο κλειστές και βλέπουμε τις σπουδές μας να υποβαθμίζονται ακόμα περισσότερο. Και εντάξει, είπαμε και εμείς σαν φοιτητές ότι δεν πάει άλλο πια και αυτό φαίνεται και από τον κόσμο που κατεβαίνει στον δρόμο και παλεύει να ανοίξουν τις σχολές τους. Και κάνουμε αυτή τη συμβολική κίνηση ώστε να δείξουμε ότι μπορούν να πάρθουν τα μέτρα, ότι μπορούν να ανοίξουν τις σχολές μας, να γίνουμε ξανά φοιτητές και πρέπει τώρα, εδώ και τώρα, η κυβέρνηση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, να δώσει χρήματα, να αυξηθεί η χρηματοδότηση, ώστε να πάρθουν τα μέτρα και να γίνουμε ξανά φοιτητές, να επιστρέψουμε στα αμφιθέατρά μας, στα εργαστήριά μας και στις πρακτικές μας. Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή και να πω κιόλας ότι μου έδωσε κουράγιο αυτή η τοποθέτηση, γιατί ξέρετε δεν είναι και πολύ εύκολο να προσπαθήσεις να πείσεις να ξανανοίξουμε, έτσι, έχει τις δυσκολίες του σαν θέμα, όπως το ξέρετε καλύτερα από μένα. Κάποιοι από εσάς έχετε ακούσει στο περσινό μάθημα των αισθητήρων την εισαγωγή που κάναμε για αυτή την τεχνολογία της μέτρησης του κορονοϊού. Σήμερα θέλω να σας δείξω εδώ έξω, καταρχήν, να σας δείξω πώς προχωρήσαμε στην ανάπτυξη του αισθητήρα, καθώς επίσης και να σας δείξω δύο διαφορετικές τεχνολογίες με τις οποίες μπορούμε να κάνουμε απολύμανση εσωτερικών χώρων με δύο διακριτούς διαφορετικούς τρόπους, ναι. Λοιπόν, και μετά θα πάμε με την κάμερα στο αυθέατρο και θα τραβήξουμε αποκλειστικά θα δημιουργήσουμε αποκλειστικά την παρουσίαση του PowerPoint. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, όλα ξεκίνησαν στις 10 Φλεβάρι πέρσι, σχετικά με αυτό που θα σας παρουσιάσω σήμερα, ας πούμε. Θυμάμαι, κάναμε μάθημα αισθητήρες και με παίρνουν τηλέφωνο από το σπίτι, μου λέει η γυναίκα μου, κλείνεται. Λέω, άντε ρε που κλείνουμε. Κλείνεται. Και όντως, 3 ώρες μετά, τα μαζέψαμε, φύγαμε και, εν πάση περιπτώσει, αρχίσαμε να σκεφτόμαστε πώς μπορεί κανείς να μετρήσει γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα τον κορονοϊό. Βέβαια, καταλαβαίνετε, όπως θα δείξουμε και αργότερα στην παρουσίαση, αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα. Για να το κάνεις πρέπει να έχεις αφενός υποδομή, αφετερού τεχνογνωσία και τρίτο μεθοδολογία για να μπορέσεις να το τεκμηριώσεις επαναλήψιμα. Η τεχνολογία που είχαμε αφορούσε σε αισθητήρες, σε βιοαισθητήρες. Δηλαδή αφορούσε πρακτικά στην ανάπτυξη διατάξεων, interdigitals, δηλαδή αν θυμάστε πυκνωτών, οι οποίοι είναι επίπεδοι και οι οποίοι είναι σε θέση να μπορούν να μετρήσουν τη δηλητηρική σταθερά του υλικού που είναι από πάνω. Λοιπόν, αφιερώσαμε αρκετό χρόνο στο διάβασμα και είδαμε ότι υπάρχει ένα πεπτίδιο το οποίο κολλάει αποκλειστικά και μόνο στον COVID-1 και στον COVID-2, δηλαδή στο SARS-CoV-1 και στο SARS-CoV-2, όπως λέγονται. Και επειδή το SARS-CoV-1 δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πιάτσα, δεν κολλάμε από αυτό, δεν υπάρχει, δεν φαίνεται καθόλου, είπαμε ότι θα μπορούμε να μετράμε COVID και μπορούμε να το κάνουμε αυτό επαναλήψιμα. Πώς? Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των interdigitals. Και πριν προχωρήσω, να σας πω ότι αυτή η δουλειά δεν θα μπορούσε να είχε γίνει εάν δεν δουλεύαν οι φοιτητές, οι διπλωματικοί, κυρίως οι υποψήφοι διδάκτορες και οι μεταδιδακτορικοί του εργαστηρίου. Αυτή είναι η ψυχή κάθε ομάδας στο Πολυτεχνείο και τους οφείλουμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε αυτό και μάλιστα κάποιοι από αυτούς είναι παρόντες σήμερα. Λοιπόν, θα σας το πω γρήγορα για να μπορώ να πάω μετά και στο αμφιθέατρο, ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, βλέπετε, ας το δείξω μάλλον εδώ καλύτερα, που είναι μια μεγαλύτερη διάσταση, βλέπετε εδώ ένα interdigital, ωραία.
εδώ πάνω θέλουμε να κολλήσει, θέλουμε να κολλήσει ο κορονοϊός, έτσι. Και τι κάνουμε? Για να κολλήσει ο κορονοϊός πρέπει να κολλήσει επάνω στο πεπτίδιο ACE2, όπως λέγεται. Το πεπτίδιο ACE2, για να τοποθετηθεί επάνω στο InterDigital, που επαναλαμβάνω είναι ένας επίπεδος πυκνωτής, έτσι, δεν μπορεί να κάτσει από μόνο του, άμα δεν βάλει ένα συνδετικό κρίκο θα φύγει. Λοιπόν, βρήκαμε ότι ένας τέτοιος συνδετικός κρίκος είναι η κυστεΐνη. Κυστεΐνη είναι ένα αμινοξύ, το οποίο αν το τοποθετήσω με αυτή την πιπέτα, ας πούμε, έτσι, το τοποθετήσω επάνω στο InterDigital, δηλαδή πάνω στις γραμμές του χαλκού, δηλαδή, του χρυσού, θα δείτε σε λίγο γιατί είπα χρυσός, το τοποθετήσουμε εδώ πάνω, τότε η συστεΐνη κολλάει και κολλάει πολύ καλύτερα στο χρυσό, πρέπει να σας πω, από ό,τι στο χαλκό, Αντώνη, και έτσι, σε αυτή την επιφάνεια, αφού το τοποθετήσουμε, μετά από λίγη ώρα τοποθετούμε το ACE2, το οποίο πρέπει να σας πω, σαν υλικό, είναι πανάκριβο. Μιλάμε για κοντά στα 700 ευρώ τα 50 μικρογραμμάρια, για το οποίο το εργαστήριο έχει μια τεχνολογία παραγωγής που βασίζεται σε αυτό που λέμε επιλεκτικός μαγνητικός διαχωρισμός. Και αφού έχουμε τοποθετήσει το ACE2 επάνω, τότε είμαστε σε θέση να το αφήσουμε έκθετο, έτσι ώστε να μετρήσει κορονοϊό ή, ξέρετε, να πάρει δείγμα από κάποιον και να μετρήσει. Ωραία. Προσέξτε τώρα. Όταν είναι χωρίς τίποτα αυτή η διάταξη, με τους υπολογισμούς που κάνετε και πέρσι στο μάθημα, βγαίνει, μιλάμε, γύρω στα 17 με 20 πικοφαράντ η χωρητικότητα αυτού του πυκνωτή. Όταν βάλεις την κυστεΐνη, η χωρητικότητα ανεβαίνει κοντά στα 500 πικοφαράντ. Όταν βάλεις το ACE2, ανεβαίνει ακόμα περισσότερο, παίρνει τη μέγιστη τιμή. Και αυτό γιατί, παιδιά? Γιατί τα δίπολα του πεπτιδίου έχουν την ιδιότητα, έτσι που είναι ελεύθερα, έχουν την ιδιότητα να μπορούν να περιστρέφονται. Εντάξει. Περιστρέφονται και περιστρέφονται κιόλας και από την διέγερση που του βάζεις. Περιστρέφονται, λοιπόν. Οπότε η διελεκτρική σταθερά του υλικού που έχεις από πάνω από το πυκνωτή μεγιστοποιείται. Στη συνέχεια, αν βάλεις από πάνω διάλειμμα με κορονοϊό, και θα σας πω πώς το κάναμε αυτό, διάλειμμα με κορονοϊό, τι καταφέρεις να κάνεις? Πάει το κέλυφος του κορονοϊού, το S1 protein, το spike 1 protein, πάει και κολλάει επάνω στο ACE2, με αποτέλεσμα να περιορίζει την κίνηση των διπόλων, με αποτέλεσμα να μικραίνει η διελεκτρική σταθερά. Και που σημαίνει ότι, ξεκινώντας από κοντά στα 1300 νανοφαράντ, αν δεν κάνω λάθος, πέφτεις, ας πούμε, στα 1300-1200, κάπου εκεί. Έχεις αρκετά καλή ευκρίνεια, με λίγα λόγια, στο διάβασμα του κορονοϊού. Και έχεις ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Αντί να χρησιμοποιήσεις αντισώματα και αντιγόνα, χρησιμοποιείς πεπτίδια που είναι πολύ πιο προτιμητέα, ας πούμε, από τους βιολόγους, για να μετράει κανείς. Πρέπει να σας πω τώρα ότι στην αρχή τα παιδιά κάνανε μετρήσεις στο εργαστήριο. Δηλαδή, είχαμε αγοράσει την πρωτεΐνη και προσπαθούσαμε να δούμε τα αποτελέσματα. Στη συνέχεια, είχαμε την ευτυχία να συνεργαστούμε με το Αγία Όλγα, το νοσοκομείο Αγία Όλγα. Ένα δημόσιο νοσοκομείο, όπου κυριολεκτικά τα παιδιά εκεί ήταν γιατροί, ήταν, τι να σας πω, θυσιαστήκανε. Μάλιστα, ένας από τους γιατρούς, νεαρός ευτυχώς, κόλλησε κορονοϊό στη διάρκεια των μετρήσεων, αλλά το ξεπέρασε γρήγορα. Μεταξύ μας, οι περισσότεροι το ξεπερνάνε, ναι. Λοιπόν, ωραία. Και τι είδαμε? Είδαμε ότι με τις μετρήσεις αυτές, κάναμε μετρήσεις σε 28 περιπτώσεις, θετικών και αρνητικών, καταλάβατε. Τα πήγαμε και τα συγκρίναμε με real-time PCR, που είναι μια, έτσι λέγεται, είναι μια μέθοδος που οι βιολόγοι χρησιμοποιούν για να μας πούνε αν έχει υλικό φορτίο και πόσο υλικό φορτίο έχει, και κάτσαμε εμείς και τη συγκρίναμε με τις δικές μας μετρήσεις. Λοιπόν, παιδιά, σε αυτές τις μετρήσεις με χαλκό επάνω, με χαλκό, θυμάστε που λέγαμε ότι ο χαλκός είναι κακό μέσο για πυκνωτή, είχαμε μόνο
ένα false positive και ένα false negative. Δηλαδή, λάθος που μέτρησε ότι υπάρχει ιός ενώ δεν υπήρχε και λάθος που μέτρησε ότι δεν υπάρχει ιός ενώ υπήρχε, ας πούμε. Και αυτό εξηγείται από την μικροδομή, αν θέλετε, του πυκνοτύπου που το είδαμε στη συνέχεια. Τότε καταλήξαμε και πήγαμε και δουλέψαμε με interdigital χρυσού πλέον, όπου η δουλειά είναι πολύ πιο επαναλήψιμη και που την ολοκληρώνουμε τώρα με ένα σύνολο 150 δειγμάτων πάλι από το νοσοκομείο Αγία Όλγα. Λοιπόν, αυτά εντάχει για το πώς δουλεύει ο αισθητήρας. Πέρα από αυτό, μήπως θέλετε, υπάρχει κάποια ερώτηση μέχρι εδώ? Αν δεν υπάρχει, να πω στη συνέχεια ότι το εργαστήριο ασχολήθηκε και με άλλα δύο θέματα, με άλλο ένα θέμα. Ποιο είναι αυτό? Η απολύμανση. Και όταν λέμε απολύμανση, εννοούμε απολύμανση εκτός λειτουργίας του χώρου που μας ενδιαφέρει, έτσι. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το εργαστήριο κλείνει το βράδυ, εκεί μπορεί να βάλεις απολυμαντικά υλικά που μπορούν να απολυμάνουν από ιούς. Λοιπόν, και η άλλη περίπτωση είναι όταν δουλεύει ο χώρος, όταν είσαι μέσα στο χώρο, τι κάνεις. Στην πρώτη περίπτωση, λοιπόν, παιδιά, αυτό που δοκιμάσαμε ήταν τούτο εδώ, το οποίο είναι διοξίδιο του χλωρίου σε υπερκαθαρή μορφή. Όταν λέω υπερκαθαρή, εννοώ οι βρωμίτσες του είναι της τάξης των 100 ppm, 100 parts per million. Τόσο μικρές βρωμίτσες, που σημαίνει πρακτικά τι? Ότι όταν βγαίνει στον αέρα, είναι τόσο καθαρό που δεν μπορεί να σου δημιουργήσει προϊόντα χλωρίνης, που είναι επικίνδυνα. Με λίγα λόγια, τούτο εδώ είναι ένα υλικό το οποίο μπορεί να καθαρίσει επιφάνειες. Και τι κάναμε, πολύ απλά, φτιάξαμε την πειραματική διάταξη για να μπορέσουμε να έχουμε με ασφάλεια δουλειά πάνω σε ιούς. Την πήγαμε στο Παστέρ και το Παστέρ είχε την καλοσύνη να δουλέψει σε συνεργασία μαζί μας και διαπιστώσαμε ότι, καλά, ο κορονοϊός σκοτώνονταν πολύ εύκολα, πραγματικά πολύ εύκολα, έπαιρνε κοντά στα δευτερόλεπτα για να σκοτωθεί. Και να καταλάβετε, ο ιός της ευλογιάς και κάποια άλλα που δεν θυμάμαι τώρα, ηλεκτρολόγος γκάρ, δεν τα ξέρω αυτά, δύσκολοι ιοί σκοτωνόντουσαν σε 3,5 ώρες, αυτό που λέμε 4,5 λογάριθμοι. Δηλαδή, 4,5 λογάριθμοι φορές έπεφτε το υλικό φορτίο. Αρκετά καλό. Αρκετά καλό. Αλλά να σας πω την αλήθεια, εμένα δεν μου αρκούσε, δεν μου άρεσε τόσο πολύ. Δεν ήταν τόσο ηλεκτρολογικό, να το πω, ας πούμε. Γιατί ως γνωστόν, ηλεκτρολόγοι και τα λοιπά. Λοιπόν, και έτσι καταλήξαμε σε μια διάταξη σαν αυτή εδώ πέρα, που, εντάξει, τη βλέπετε σαν ένα κλειστό κουτί, που στην πραγματικότητα τι είναι? Αποτελείται, παιδιά, από μια σίτα, από δύο σίτες μάλλον αλουμινίου, οι οποίες έχουν αρκετά μεγάλα διάκαινα, έτσι ώστε όταν περάσει από μέσα σκόνη, υλικό φορτίο, δεν ξέρω τι, να μην γεμίσει, να μην μπουκώσει. Ωραία. Και αυτές οι δύο αλουμινένιες σίτες που είναι εδώ μέσα, σε αυτό το κουτί, φορτίζονται με 4,5 kV. Παρένθεση τώρα. Μελετώντας ιούς και τέτοια, διαπιστώσαμε ότι κάθε οργανικό φορτίο μοιάζει σαν να είναι ημιαγωγός. Ένας πολύ μαλακός ημιαγωγός. Όχι σκληρός όπως τον πυρίτιο που ξέρουμε, πολύ πολύ πιο μαλακός. Δηλαδή, πρακτικά αποτελείται από θετικά και αρνητικά φορτία. Καταλαβαίνετε τώρα ότι αν εγώ με μια δύναμη, με λίγα λόγια, με ένα φανάκι, σπρώξω αέρα μέσα από... με αυτό το φανάκι τούτο εδώ δηλαδή, σπρώξω αέρα προς τα μέσα και έχω υλικό φορτίο, αυτό που θα συμβεί τι είναι? Είναι ότι το θετικό φορτίο και το αρνητικό φορτίο θα πάνε σε ίδιες διευθύνσεις. Καταλαβαίνετε. Ηλεκτρικό πεδίο προς μια διεύθυνση, τα θετικά, τα αρνητικά. Οπότε πρακτικά σπάς φυσικά, που λέμε, φυσικά, με φυσικό τρόπο, σπάς τον κορονοϊό, τον ιό, το οποιοδήποτε.
οργανικό φορτίο. Π.χ. περάσει κουνούπι. Το κουνούπι θα γίνει αληφή μέσα από αυτό. Έφερα το κουνούπι σαν παράδειγμα να καταλάβετε, επειδή έχει και αυτό υλικά έχει φορτία, ηλεκτρόνια και θετικές ρίζες. Αντίστοιχα, ο ιός απλά εξαφανίζεται. Για να καταλάβετε και λίγο πιο παραστατικά, φανταστείτε ότι έχετε ένα μουχλιασμένο φρούτο. Αν το αφήσετε αυτό στην πρίζα και το μουχλιασμένο μπροστά, σε περίπου 2 μέρες θα φύγει μούχλα από πάνω. Και δεν εμφανίζεται πουθενά αλλού αυτή η μούχλα, ναι. Λοιπόν, με βάση αυτό, κάναμε ένα πείραμα. Φτιάξαμε μια διάταξη, σαν αυτή εδώ, όπου στο Αγία Όλγα, το νοσοκομείο που συνεργαζόμαστε, η κλινική COVID, που έχει δυστυχώς ανθρώπους, που αυτή τη στιγμή έχει γεμίσει κιόλας, δίνανε δείγμα από τη μύτη, από το σάλιο κλπ. Και αυτό το δείγμα το μετρήσαμε στο real-time PCR πάλι. Και είδαμε ότι έχει υλικό φορτίο τόσο, πολύ μεγάλο υλικό φορτίο, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, και στη συνέχεια, το υγρό αυτό το περάσαμε, δουλεύοντας το φανάκι, το περάσαμε μέσα από το μηχάνημα, μέσα από το φίλτρο. Πήραμε την έξοδο και την πήγαμε στο real-time PCR. Τίποτα. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι παιδιά ότι αυτό το μηχάνημα το βάλαμε δίπλα, βάλαμε 2-3 από αυτά μέσα στο δωμάτιο που φιλοξενούνται στη μονάδα, δεν είναι μεθ, είναι παστελώς κάτι σαν μεθ, που φιλοξενούνται οι ασθενείς με τον κορονοϊό, και πρέπει να σας πω ότι τα συμπτώματά τους μειώθηκαν. Γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς εκεί σε μια καινούργια δημοσίευση που δείχνουν πώς επηρεάστηκε η κλινική εικόνα από αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι μισοί βγάλανε σωληνάκια, βγάλανε το οξυγόνο. Τόσο καλά. Πού το πάω? Πουθενά. Απλά θέλω να δείτε αυτά τα οποία κάναμε θεωρητικά πέρσι στους αισθητήρες και που φέτος τα έχουμε υλοποιήσει και είναι έτοιμα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Πώς? Εμείς δεν είμαστε λοιμοξιολόγοι, ηλεκτρολόγοι είμαστε. Τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να δώσουμε αυτή την πληροφορία στους γιατρούς και οι γιατροί, αν βγάλουν, να βγάλουν πρωτόκολλο με τρόπο που να μετράς τον κορονοϊό φτηνά και αξιόπιστα, βλέπεις αισθητήρες, ένα, και δύο, να απολυμένει σε έναν χώρο την ώρα που δουλεύει, βλέπε τούτο εδώ, δηλαδή το ηλεκτρικό φίλτρο με υψηλή τάση, και όταν φεύγεις να χρησιμοποιείς το χημικό που, όπως απέδειξε το Παστέρ, σε 3,5 ώρες το πολύ απολυμένει τον χώρο στο οποίο ψεκάζεις, ας πούμε. Αυτά ήθελα να σας δείξω. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Και τώρα μπορούμε να πάμε μέσα να δείξω την παρουσίαση και επαναλαμβάνω ότι θα τραβήξουμε μόνο το βίντεο της παρουσίασης.